είναι γνωστή η σχέση της ελιάς και των προϊόντων της με το νησί της Κρήτης και τον πολιτισμό του, ενώ έως σήμερα στηρίζει το εισόδημα των κατοίκων, όπως τονίστηκε σε σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι στα γραφεία του Σέδικ στα Χανιά για την περαιτέρω ανάδειξη των μνημιακών ελαιόδεντρων του νησιού. Πανάρχες ελιές, οι οποίες είναι μνημεία στην ουσία και μνημεία της φύσης, αλλά και μνημεία πολιτισμού θα έλεγα, Συνυφασμένα και με δοξασίε, με παραδόσει, με λατρευτικέ δοξασίε κλπ είναι σημαντικό λοιπόν αυτά να μπορέσουμε να τα αναδείξουμε, να γίνουν επισκέψιμα και να μπουν και σε ένα χάρτη και να το γνωρίζουν οι επισκέπτε ότι μπορούν να πάνε να τα δούνε και να τα καμαρώσουν. Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε κατά συν και προβολή του ελαιολάδου το οποίο μα ενδιαφέρει. Αλλά κατά δεύτερο λόγο θα αποτελέσουν σημεία τα οποία θα εμπλουτίσουν την ύπεθρο με αξιοθέατα και επομένως θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού στην ενδοχώρα, πράγμα το οποίο είναι ένα από τα ζητούμενα σήμερα. Έχουμε επιλέξει περίπου 25, τα οποία θεωρούμε ότι είναι αναδείξιμα και τα έχουμε χαρακτηρίσει με απόφαση του ΣΕΔΙΚ ω μνημιακά. Όπω τόνισε ο θεματικό αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντο Κρήτη, η περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα ανάπλαση, όμω για να μπορεί να ληφθεί η χρηματοδότηση θα πρέπει οι ιδιοκτήτε των μνημιακών δέντρων να τα παραχωρήσουν για τουλάχιστον 15 χρόνια στο δημόσιο, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενε παρεμβάσει. Τα δέντρα έχουν επισημαθεί ποια είναι. Να βρούμε λοιπόν αρχικά μια, ένα αριθμό δέντρων γύρω στα 10. 12 ίσως, στα οποία μπορούμε να διασφαλίσουμε την, και την πρόσβαση, την ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και κάποια έργα τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν για την ανάδειξη την προβολή τους. Έχουμε επιλέξει μόνο 14, τα οποία προς το παρόν οι ιδιοκτήτες τους ε, συνενούν να προχωρήσουμε σε παραπέρα διαδικασίε. Όπω τονίστηκε, τα μνημιακά ελαιόδεντρα στα χανιά είναι έξι, με πρώτη την ελιά των βουβών. Θα απαιτήσω από τον κύριο Καλογερή να είμαστε συγκεκριμένοι τι θέλει η περιφέρεια τι ποσόν θα διαθέσει η Περιφέρεια και ποιες είναι οι απαιτήσει της Περιφέρειας μάλλον των υπηρεσιών της Περιφέρειας όταν ολοκληρωθεί η μελέτη για να μπορεί να ενταχθεί το έργο αυτό σε ένα από τα προγράμματα της Περιφέρειας τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το, το, το ναι, πολύ σωστά του έσπανο. Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης ο τρόπος κατάρτισης συνολικής αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανάδειξη των μημιακών ελαιοδέντρων.